Την ώρα που η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει εκατοντάδες συμπολίτες να ζητήσουν τη βοήθεια φορέων κατά της φτώχειας για να εξασφαλίσουν τα απολύτως απαραίτητα, οι τιμές των διοδίων διατηρούνται υψηλές και αναπροσαρμόζονται μάλιστα σε κάθε ευκαιρία που κάποιο κομμάτι του αυτοκινητόδρομου παραδίδεται στην κυκλοφορία. Σε ό,τι έχει σχέση με τις τιμές των διοδίων, αυτές είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις της σύμβασης. Ο απόλυτος παραλογισμός επικρατεί εντός των διοικητικών ορίων του νομού Λάρισας, όπου το συνολικό κόστος μόνο για τους τρεις μετοπικούς σταθμούς διοδίων για ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο που κινείται στην Εθνική Οδό ανέρχεται στα 7 ευρώ και 40 λεπτά. Πολύ ακριβά σε σχέση με τη ζωή και τα εισοδήματα που ζούμε. 2, 3, 4, 5. Δηλαδή, καμία εβδομητάρι, βανέλα. Είναι πανάκριβα. Συν ότι έβαλαν και πρόσθετα. Πρόσθετα διόδια στη Λαμία μετά, στον καινούριο δρόμο. Δικαιολογημένα λέτε εσείς. Αδικαιολόγητα τελείως. Πανάκριβες. Είναι ακριβά. Το ξέρουμε όλοι. Ακριβές. Πώς να μου φαίνονται. Μου φαίνονται πολύ ακριβές. Δεν προλαβαίνουμε να πληρώνουμε. Το κόστος υπερδιπλασιάζεται για τα φορτηγά και τα λεωφορεία αγγίζοντας τα 18 ευρώ και 50 λεπτά, ενώ σχεδόν 26 ευρώ είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν οι οδηγοί των βαρέων οχημάτων. 100 ευρώ να πάω και να έρθω Αθήνα. Θεσσαλονίκη είναι 170. Όλο το δρομολόγιο είναι 200 και. Ακριβά. Πολύ ακριβά. Για αυτή την εποχή. Εγώ οδηγώ στη Μάλα, φανταστείτε ένα αφεντικό, πετρέλαια με ελληνικά νούμερα και παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα. Ακριβά. Μόνο τα διόδια και τα προστήματα και τα πάντα. Όλα ακριβά. Ακριβές χαρακτηρίζουν τις τιμές των διοδίων στην πλειοψηφία τους οι οδηγοί, ενώ αδικαιολόγητα μεγάλος υποστηρίζουν ότι είναι ο αριθμός των σταθμών διοδίων κατά μήκος της Εθνικής Οδού. Πάρα πολλά διόδια. Πάρα πολλά. Πιο πολλά πληρώνουμε διόδια παρά πετρέλαια. Χάλια νομίζω. Πολλά διόδια. There's too many tolls. Τώρα είναι πολλά τα διόδια. Είναι πάρα πολλά τα διόδια και έχουν αυξηθεί. Και σαν τιμές και σαν πλήθος. Για να αποφύγουν τα διόδια, οι οδηγοί των βαρέων οχημάτων χρησιμοποιούν τους παράδρομους. Ξεκινώντας από τη Λάρισα με κατεύθυνση την Αθήνα, χρησιμοποιούν τον παράδρομο που οδηγεί στον κόμβο του Κιλελέρ. Εγώ πάω Λάρισα. Δεν υπάρχει λόγος να πληρώσω 14 ευρώ για να πάω Λάρισα. Για τα φορτηγά είναι 10 να πάμε, 10 να έρθουμε. Είναι ακριβά. Μέχρι το Βελεστίνο που φόρτωσα ήρθαμε διόδια. Από εδώ και πέρα γιατί να δώσω 14. 200 ευρώ από Καβάλα μέχρι Αθήνα και πίσω. Ένας παράδρομος δεν πάβει να είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν παρέχει ασφάλεια. Ενώ όσοι κατευθύνονται προς τη Θεσσαλονίκη εισέρχονται στον παράδρομο του Ευαγγελισμού, όπου σημειωτέων ήδη κατασκευάζεται πλευρικός σταθμός διοδίων και έτσι πολύ σύντομα δεν θα είναι εφικτό να αποφύγουν το κόστος. Ακριβά όπως βλέπεις από τον παράδρομο. Πολύ ακριβές. Εσείς γι' αυτό κινείστε στον παράδρομο. Λογικό δεν είναι. Από πού ερχόσαστε? Από Θεσσαλονίκη. Από τον παράδρομο, ε! Γιατί? Τα διόδια, κοπέλα μου. Πα. Φοβερό. Ακριβά. Μόνο ακριβά. Ακριβά και πολλά. Και πολλά, πάρα πολλά. Όσα γλιτώνουμε, καλά είναι. Ενώ στη συνέχεια εισέρχονται στον παράδρομο του Πυριατού. Θέλεις 110 ευρώ να ανέβεις μόνο Θεσσαλονίκη με το φορτηγό. Τις βάστακτες. Πόσο έχει? Πάνε λαμιά τα λίκα θέλει 205 ευρώ. Προτιμάω να τα δώσω στη βενζίνη παρά στο κράτος. Ευτυχώς ως Έλληνες δεν χάνουμε την αίσθηση του χιούμορ που μας διακρίνει. Οι τιμές αυτές πρέπει να πίνουν στο Μονακό και όχι στην Ελλάδα. Ακριβά και αυτό θα περάσω έτσι κολλημένος πίσω στον άλλον. Φανταστικές. High score το τεσάρι εδώ πέρα. Ε. Ενδεικτικά άλλωστε είναι τα λεγόμενα του Υφυπουργού Επικρατείας για τα διόδια. Δεν είναι δυνατόν με αυτή την λογική του πλέον, δηλαδή να μπαίνει η λογική του ότι για να πας στον μπακάλι θα πληρώνεις διόδια. Οι φωνές πολιτών και φορέων για την κατάργηση των διόδιων πληθαίνουν συνεχώς. Φωνές που ωστόσο δεν βρίσκουν ευήκο αότα, εφόσον νέοι σταθμοί, κυρίως πλευρικοί, ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, ώστε κανείς να μην μπορεί να γλιτώσει το υπέρογκο κόστος των διοδίων.